Σας καλωσορίζουμε στην συνέντευξη τύπου που κάνουμε για ελευθερία Μοσχάτου που διοργανώνει μαζί σε συνεργασία με τα Bread Factory και τον Καταράκτη. Είναι το πρώτο διεθνές τουρνουά που γίνεται στην πόλη μας. Πολύ σημαντικό γεγονός. Κοντά μας είναι το Μάι Μοσχάτο και ο Χριστόπουλος. Από τον Μοσχάτο Σπόρτο και ο Νεκτάριος Ιδόπουλος και ο Χριστόπουλος. Από το ενδύμο είναι ο κύριος Κρυκαριώτης και η κυρία Καμπότσου. Ο κύριος αριστερά μου, ο κύριος Ματσάκης, είναι εκπρόσωπος της ΟΣΕΚΑ στην Εθνική Ομάδα. Παρακαλώ, στην Εθνική Ομάδα. Δίπλα μου είναι ο κύριος Πετρόπουλος, εκπρόσωπος του Bread Factory. Και ο κύριος Τσαλοπατέρας, εκπρόσωπος του Καταράκτη. Και παλιός αθλητής Στίβου και πρωταθλητής κτλ. Επίσης, κοντά μας είναι ο κύριος Ιωαννίδης, Γενικός Διευθυντής του Δήμου Μοσχάτου, που μας στηρίζει στην προσπάθειά μας αυτή. Ο κύριος Καλογερόπουλος, προπονητής Ελευθερίας Μοσχάτου. Η κυρία Μίκου, αρχηγός της ομάδας Ελευθερίας Μοσχάτου. Ο κύριος Κωνσταλάς είναι ο Γενικός Διευθυντής της Σπαρτάκ Μόσχας. Η κυρία Κεχαγιά από τις Εσπερίδες. Ο κύριος Σκληρός. Ο κύριος Σκληρός από την προπονητή της Εσπερίδες, ο κύριος Γιαμπαλάκης, εκπρόσωπος και χορηγός της, του Sporting. Οπότε ξεκινάμε. Θα ξεκινήσουμε από τον κύριο Καλογερόπουλο για να πείτε τις γνώμες σας, τις απόψεις σας και μετά θα προχωρήσουμε στα διάφορα. Ο κύριος Καλογερόπουλος είναι το πρώτο. Ξεκινώντας εγώ σαν προπονητής της ομάδας η οποία διοργανώνει αυτό το τουρνουά, θέλω να ευχαριστήσω τα Bread Factory με την πολιτεία τους αυτή γενικά ως προς το τουρνουά και γενικά και ως προς την ομάδα. Στάθηκα να λογίσω αυτή την προσπάθεια. Να ευχηθώ να έχουμε μια καλή χρονιά γεμάτη υγεία πάνω απ' όλα και το κυριότερο και το σημαντικότερο μέσα από αυτό το διεθνές τουρνουά που για πρώτη φορά από ό,τι ακούω γίνεται εδώ στην πόλη του Μοσχάτου θα βάλουμε ένα λιθαράκι στην ανάπτυξη του μπάσκετ, όχι ειδικά στην ανάπτυξη του γενικού μπάσκετ, στην ανάπτυξη του μπάσκετ γιατί και το αδερφό μπάσκετ περνάει πάρα πολύ δύσκολα κατά τη δικιά μου γνώμη τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Και μακάρι αυτός ο θεσμός να συνεχιστεί και του χρόνου, το τουρνουά αυτό να γίνει μεγαλύτερο, με περισσότερες ομάδες από το εξωτερικό. Να ευχαριστήσω το Στράτο γιατί όχι για την οπτική, αλλά γιατί πραγματικά μια σπουδαία παρουσία στον χώρο του γυναικείου, που τίμησε και την ομάδα και τα Bread Factory με την παρουσία εδώ. Και από εκεί και πέρα όλοι οι άλλοι, πιστεύω οι άλλες δύο ομάδες, είμαστε πολλά χρόνια φίλοι μεταξύ μας. Έχουμε πολλές φορές συνεργαστεί. Τους εύχομαι να έχουμε μια καλή χρονιά, να έχουμε υγεία και να συνεχίσει η ζωή να παίζει εδώ τα 4-5 χρόνια. Κυρία μου, καλημέρα και από μένα. Αρχικά, να πω ότι είναι μια ιδιαίτερη τιμή για την ομάδα μας, η οποία είναι στη δύσκολη διαδικασία να οργανώσει το πρώτο διεθνέ τουρνουά. Να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς, Bread Factory, τους καταράκτες που μου δίνουν αυτή τη δυνατότητα. Να ευχαριστήσουμε τις ομάδες οι οποίες δεχτήκαν να λάβουν μέρος. Να καλωσορίσουμε την ομάδα της Πατάκ, που είναι μεγάλη τιμή την παρουσία της στο τουρνουά αυτό. Εύχομαι πάνω από τα υγεία για όλες τις ομάδες, γιατί αυτός είναι ο στόχος και από εκεί και πέρα θα συνεχίσουμε όλοι να κάνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτό που αγαπάμε και να μπορέσουμε να πάμε το γυναικείο μπάσκετ όσο πιο μπροστά γίνεται, να το βοηθήσουμε όσο περισσότερο δυνατόν
και να φέρουμε όσο το δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα και εμείς όσο το δουλειά μας κάτω στον τόπο μας και να είμαστε όλοι καλά και υγιείς. Ο κύριο Κωνσταντάς, εδώ της Πάρμακ. Ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω τον Δήμο Μοσχάτου και την Ερευνητρία Μοσχάτου για την πρόσκληση και τους χορηγούς που δεν φάκουν και καταράκτης χωρίς αυτούς θα ήταν δύσκολα να διοργανωθεί ένα διαθέσιμο ΝΟΑ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα παιδιά που μας δείχνουν τι πάνε να πει πραγματικά αγάπη για τον αθλητισμό και θέληση για τη ζωή και αγάπη για τον αθλητισμό. Και εσάς που είσαστε από αυτούς οι οποίοι καλύπτουν, οι δημοσιογράφοι που καλύπτουν το άθλημα που έχει παραμεληθεί πάρα πολύ από την Ομοσπονδία, με συγχωρείτε, εγώ έχω την πολυτέλεια να μπορώ να τα πω για την Ομοσπονδία χωρίς να πω αμελητώσεις διετησίας. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τις τρεις ομάδες που μας δίνουν τη δυνατότητα και εμείς μαζί τους να προετοιμαστούμε για την επόμενη χρονιά που ευχόμαστε όλοι μας να έχουμε υγεία, τύχη και επιτυχίες μας στο δυνάμεό μας. Για μένα είναι μεγάλη υπόθεση, διότι με διχάζει λίγο στην προσωπικότητα, διότι ναι, μεν εκπροσωπώ μια μουσική ομάδα εδώ και 15 χρόνια, αλλά συνεχώς το μυαλό μου έρχεται στη Σωροκόστινα, όπως θα την πούμε, και που δυστυχώς το γυναικείο μπάσκετ στηρίζεται σε πρωτοβουλίες σαν του κ. Δημητρίου, σαν του κ. Γιαπαδάκη, σαν του... δεν ξέρω ποιος ακριβώς το μετώνυμα που μας πήρε το σκληρό. Ήταν μεμονωμένες προσπάθειες από άτομα τα οποία στερούν χρήματα από την τσέπη των παιδιών τους, από το μόχο τους και τα βάζουν σε αυτά τα κορίτσια που παλεύουν και πολλές φορές υπάρχει μια απόλυτη αδιαφορία από αυτούς που θα έπρεπε να ενδιαφέρονται πιο πολύ. Το γυναικείο μπάσκετ έχει δείξει ξανά και ξανά ότι εκπλήσει. Παρόλο που υπάρχει μια σχετική απεσιοδοξία στον κλάδο, εγώ βλέπω ένα μέλλον. Ήμουν τώρα στους Πανευρωπαϊκούς 16 και κάτω. Είδα την ομάδα μας τη 16 χρονών και βλέπω ότι υπάρχει μια διάδοχη κατάσταση και με κάνει να έχω χαμόγελα και ελπίζω για ένα καλύτερο το αύριο. Λοιπόν, ξανά σας ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία στην διοργάνωση και μακάρι να γίνονται και άλλα τέτοια τουρνουά για να έχουμε και επόμενες χρονιές. Αυτή είναι η τέταρτη χρονιά που έχουμε στην πατρίδα μου για διοργάνωση. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Κεχαγιά, αρχηγός της ομάδας των Εσπελίδων. Καλημέρα και από μένα. Είναι τιμή μας θέλεις να βρισκόμαστε εδώ για τέτοιες τουρνουά. Είναι πολύ δύσκολες οι εποχές και είναι κάτι που πραγματικά λείπει από την γυναικείο μπάσκετ. Εύχομαι υγεία. Λοιπόν, εύχομαι καλή χρονιά, υγεία. Εύχομαι να γεμίσει το γήπεδο ο κόσμος, να έρθει να δει ένα μπάσκετ του Πέδου με την ομάδα του Σπαρτάκη, η οποία έχω το ανεβάσει τους άλλους το επίπεδο. Καλή χρονιά να έχουμε και υγεία. Κύριος Σκληρός, προπονητής να σφαίρω. Καλημέρα και από μένα. Εγώ θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στον Δήμο Μοσχάτου, στην Ελευθερία Μοσχάτου, που πήρα την πρωτοβουλία, στους χορηγούς που υποστηρίζουν την πρωτοβουλία, που διοργανώνουν αυτό το τουρνουά και μας δίνουν την ευκαιρία και να προετοιμαστούμε καλύτερα σαν ομάδα για το πρωτάθλημα, αλλά κυρίως θα μας δώσουν την ευκαιρία να παίξουμε μια ομάδα σαν τη Σπαρτάκ, η οποία είναι από τις κορυφαίες στην Ευρώπη, έχει γράψει πολλά χιλιόμετρα η ιστορία της και εμείς την ευχαριστούμε προσωπικά και εγώ και όλη η ομάδα μου για την ευκαιρία που μας δίνει και τον Σκάπιο εδώ. Θεωρώ ότι ήρθουν τέτοιου διοργανώσεις στην Ελλάδα λόγω της κρίσης, λόγω η κατάσταση που υπάρχει στο μπάσκετ, στο γενικό μπάσκετ ιδιαίτερα. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία για όλες τις ομάδες να
ετοιμαστούν, να προετοιμαστούν και εύχομαι το γήπεδο, όπως είπε και η ζωή, να είναι γεμάτο, να καλεί ο κόσμος αυτή τη διοργάνωση και να έχουμε όλοι μια καλή γωνιά. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γιωπαλάκη, σε το σπόρτι. Λοιπόν, θέλω να σας καλησπερίσω και εγώ. Θέλω πάρα πολλά να ευχαριστήσω τους χορηγούς, όπως είπαν και οι προελαβήσαντες, δηλαδή το Bread Factory, τον Ηλία και τον Κώστα Πετρόπουλο που ηγούνται της προσπάθειας, καθώς και τον Άρη τον Δημητρίου Μπέρδερ της Ελευθερίας Μοσχάτου, όπως και τους υπόλοιπους χορηγούς, τον Καταράκτη και όποιον άλλον έχει συνεισφέρει. Επίσης, θέλω να δώσω μια ειδική βάση στον κοινωνικό χαρακτήρα του τουρνουά με την συμμετοχή των δύο ομάδων που πραγματικά μας δίνουν κουράγιο για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τη ζωή. Γιατί θεωρούμε ότι έχουμε προβλήματα στη ζωή, αλλά όταν βλέπουμε αυτούς τους ανθρώπους που τους θεωρείται σε ένα σημείο ένα από τα πιο βασικά κομμάτια, η υγεία, αλλά παρόλα αυτά δείχνουν πάθος και αυταπάρνηση, είναι σίγουρα έκπτευση για όλους τους χορηγούς να μας δώσει δύναμη να συνεχίσουμε παρά τις αδικαιότητες των σημερινών συνθηκών. Από εκεί πέρα θέλω να κάνω και ειδική μία στον Αστράτο τον Κωνσταλά, ο οποίος είναι πραγματικός πρεσβευτής του ελληνικού μπάσκετ με την παρουσία του τα τελευταία 15 συναυτά χρόνια, το οποίο μπορεί να είναι ρεκόρ για ξένο παράγοντα σε ομάδα τόσο υψηλού επίπεδου και επίσης τιμή το ότι διαθέτει στην επόμενη χρονιά Σπάρτα Ατμόσφαιρας, αν δεν απαντάει, δεν είναι τέταρτη στην επόμενη χρονιά στα έργο, έχει συμμετάσχει σε τουρνουά επί ελληνικού εδάφους που είναι κάτι πολύ σημαντικό γιατί περισσότεροι που δεν ασχολούνται με τον ευρωπαϊκό χώρο, κατά την άποψή μου, η Σπάρτα Ατμόσφαιρας είναι η κορυφαία ευρωπαϊκή ομάδα του 21ου αιώνα μέχρι τώρα στο ευρωπαϊκό στερέωμα με τις τέσσερις επόμενες κατακτήσεις της Ευρωλίγκας. Ελπίζω αυτό το τουρνουά να είναι ένα σπα του χρόνου, όχι μόνο να έχουμε διεθνή τουρνουά, αλλά πολλές από τις ομάδες μας να συμμετάσχουν στον ευρωπαϊκό χώρο και να μπορέσουμε να έχουμε χορηγίες ή βοήθεια από άλλους παράγοντες, ώστε οι δικές μας οι ομάδες να μπορέσουν να παρελάσουν στα ευρωπαϊκά κύπελα και να μπορέσουμε να εκπροσωπήσουμε τη χώρα μας πράξη. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κ. Μαντσάκης δεν ήθελε να μιλήσει τώρα, εκ μέρους του ΣΟΣΕΚΑ. Γίνεται πράσινο. Καλημέρα και από μένα. Εκ μέρους του ΣΟΣΕΚΑ και των παιδιών, θα ήθελα να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να ευχαριστήσω και τους ανθρώπους που είπαν δύο λόγια για μας. Είναι τιμή μας που θα πάρουμε μέρος σε ένα τέτοιο τουρνουά και να είστε σίγουροι ότι θα δείτε κάτι πάρα πολύ όμορφο και μπορεί να είναι γενικές ομάδες, αλλά δεν πιστεύω ότι στο μπάσκετ υπάρχει κάποιος διαχωρισμός. Και όπως δεν είχε καμία διαφορά το μπάσκετ το δικό μας με το μπάσκετ το δικό σας, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και πάλι είναι πολύ μεγάλη μας τιμή και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς και τους χορηγούς. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Μαντσάκη. Και αν είδε ένα χαιρετισμό, ένα χαιρετισμό. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Κύριος Βαγγέλης Αλαβατάρας μας είπε κάτι, τον Καταράκτη. Να πω και εγώ με τη σειρά μου καλή επιτυχία, το ΜΑΔΕ, και συγχαρητήρια για δύο πράγματα που προσφέρετε στην πόλη. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριος Πετρόπουλος, από τα Bread Factory. Καλησπέρα. Εκπροσωπώ τον πρόεδρο της εταιρείας Bread Factory, τον κύριο Ηλία Πετρόπουλο. Είμαστε πάρα πολύ ευτυχισμένοι που μπορούμε και συμβάλλουμε στη διοργάνωση του πρώτου τουρνουά που εφεκτάρουμε χορηγικά. Δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι εδώ από το Μοσχάτο
ξεκίνησε από το κατάστημα της εταιρείας μας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι οι δύο ιστορικές ομάδες, ο Sporting και οι Εσπερίδες, αποτελούσαν πολύ ισχυρό κίνητρο για εμάς να συμμετέχουμε σε αυτό το τουρνουά. Ο τρίτος λόγος είναι η παρουσία της Spartak Moscow Region, το φιλοστράτος ήταν η Μολόρα, όνομα. Είναι τιμή. Ο Βασίλης περιέγραψε πάρα πολύ σωστά ποια είναι η Spartak. Οπότε ό,τι και να πω εγώ δεν έχει κανένα λόγο παραπάνω. Τα Boot Factory τα τελευταία χρόνια συμμετέχουν χορηγικά στον ελληνικό αθλητισμό. Δεν είναι μόνο στην Ελευθερία Μοσχάτου. Είναι στον Ατρόμητο Περιστερίου. Ήταν παλιά στον Αθηναϊκό. Τώρα έχουμε στην Ελευθερία Μοσχάτου και άλλες χορηγικές προσπάθειες που έχουμε κάνει για να δείξουμε και να βοηθήσουμε τον ελληνικό αθλητισμό. Το τελευταίο χρόνο το βλέμμα μας είναι στραμμένο όμως και προς την κοινωνία. Και αυτό το βλέπουμε από τη συνεργασία που έχει προκύψει με την ΟΣΕΚΑ. Έχουμε ξεκινήσει εδώ και λίγους μήνες μια συνεργασία, διότι διαπιστώσαμε ότι πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι γίνεται μια εξαιρετική δουλειά της Ομοσπονδίας σε όλα τα επίπεδα. Και πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια και στα παιδιά αλλά και στο πρόεδρο, τον κύριο Καρούλη, με τον οποίο έχουμε μια άψογη συνεργασία. Θέλουμε λοιπόν να καλέσουμε όλο τον κόσμο να έρθει σε αυτή τη γιορτή του μπάσκετ στο Μοσχάτο αυτές τις τρεις μέρες, να χειροκροτήσουμε τις προσπάθειες και των αθλητριών και των παιδιών της ΟΣΕΚΑ και των προπονητών, των παραγόντων που έχουν συμβάλει για να πραγματοποιηθεί το τουρνουά και αν μπορέσουμε ο καθένας μέσα από αυτό το κομμάτι να βγάλουμε μια εξωστρέφεια στο μέτρο που μπορούμε για να βοηθήσουμε όχι μόνο το γυναικείο μπάσκετ αλλά γενικότερα τον ελληνικό αθλητισμό. Ευχαριστώ. Συγγνώμη για κάτι τελευταίο. Είπε ο κ. Κορταλάς πριν ότι έρχεται υγεία, τύχη και επιτυχίες σε ομάδες. Για το θέμα των επιτυχιών είναι βουλής. Σας θυμίζω ότι πριν 10 χρόνια ακριβώς, ο Αθηναϊκός όταν ξεκίνησε την πορεία για να πάρει το ευρωπαϊκό, συμμετείχε σε τουρνουά στη Ρωσία με τη Σπαρτάκ. Ευχαριστώ. Άρα και Κωνσταλά, θα βγει ελευθερία Ευρώπη. Μακάρι έτσι, όλες οι ομάδες. Λοιπόν, θα ήταν αγένειά μου να μην αναφέρω δύο ανθρώπους που πραγματικά ματώνουν για τις ομάδες τους, ο κ. Αργυρόπουλος που είναι από τις Εσπερίδες και ο κ. Δεργόπουλος που είναι από την Ελευθερία και αυτός μαζί. Είναι οι άνθρωποι που βάζουν και αυτοί βαθιά το χέρι στη τσέπη, χωρίς το έτσι δεν είναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε για όλα σας τους χορηγούς μας. Εντάξει, ευχαριστούμε όλους τους χορηγούς. Ναι. Εγώ θα θέλω λίγο έτσι, γιατί ο κ. Κωνσταλάς βιάζεται λιγάκι, θέλω να πω το εξής. Σαν πρόεδρος της Ελευθερίας Μοσχάτος, ήταν μεγάλη τιμή να φιλοξενούμε στην πόλη μας ένα τέτοιο διεθνές τουρνουά και μάλιστα σε μια κουβέντα χτες που είχαμε τον κ. Κυριακάκη και αυτός μαθουσάλα του μπάσκετ και μου είπε ακριβώς και γράψαμε σήμερα στο Facebook τι είναι η Spartak Moscow και φωτογραφίες που έστειλε ο κ. Κωνσταλάς, είναι πράγματα μεγάλη τιμή για μένα. Ναι. Είναι ένα πρωτόγνωρο γεγονός στην πόλη και θα πρέπει να καταλάβουν όλοι η Ελευθερία Μοσχάτου έχει αλλάξει επίπεδο. Είναι μια ομάδα υγιή, δεν χρωστάει πουθενά, είναι σε όλα τις τυπική. Έχουμε 160 ενεργά παιδιά, είμαστε τρίτη δύναμη στην Εσκανά σε αθλητικά άτομα, σε τις ακαδημίες. Και αυτό δείχνει ότι όλα αυτά τα τουρνουά, όλα αυτά, όλη αυτή η μαγιά που γίνεται του αντρικού, του γυναικείου, του εφηβικού και τα τουρνουά μαζεύουν τον κόσμο γιατί θέλουμε τον κόσμο να έρχεται στα γήπεδα και όχι στις καφετέρειες. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους καλεσμένους μας όλους. Θα ήθελα να κάνετε τις ερωτήσεις στον κύριο Κωνσταλά γιατί βιάζεται να φύγει, έτσι. Θα το επιτρέψετε για ένα σοβαρό ραντεβού.
Ποιος θα ρωτάς. Κύριος Χριστόπουλος. Κύριε Κουσταλά, έχετε μια μεγάλη πορεία στην ομάδα της ΠΑΤΑΚ. 15 ολόκληρα χρόνια έχετε πετύχει σπουδαία πράγματα και σαν ομάδα, αλλά φαντάζομαι και οι προσωπικότητες, οι αθλητές που έχετε αναδείξει στο παρελθόν, αλλά και στο μέλλον. Και θέλω να σας ρωτήσουμε πόσο θα αντέξετε ακόμα, πώς θα συνεχίσετε. Κοίτα, πολλές φορές συνδυάζουμε το θέμα ηλικίας με την παραμονή σε μια θέση. Το θέμα είναι ότι άλλοι παραμένουν στη θέση γιατί δεν επιτρέπουν άλλον να αναλάβει ή το παίρνουν δικτακτορικά τη θέση και δεν την παραμονούν. Εμένα η θέση κρίνεται κάθε χρόνο από τους προϊσταμένους μου, από τις αρχές οι οποίες χορηγούν, οι πρόεδρος μου κλπ. Οπότε προσωπικά εγώ, όσο συνεχίζουμε αυτό που κάνουμε, θέλω να μείνω μέχρι να έρθει η ώρα να συναντήσω τον κύριο από πάνω ή από κάτω, δεν ξέρω πού θα πάω. Από εκεί και πέρα είναι το πόσο θέλω να με κρατήσουν εμένα τα θετικά. Διότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο αίσθημα. Αυτή τη στιγμή έχω μια ομάδα η οποία οφταλεί 12 άτομα, τα οποία τα 9 κορίτσια τα έχουμε από 10 χρονών. Δεν υπάρχει πιο ωραίο αίσθημα από το να μπαίνεις μέσα στο γήπεδο και να βλέπεις τα κοτοπουλάκια που έρχονται γύρω σου, ας πούμε να σου λένε καλημέρα, τι κάνεις κλπ. Ή να βλέπεις γυναίκες να παίζουν εθνική, τις οποίες εσύ είχες 10 χρόνια κοριτσάκια που δεν ξέρεις να παίξεις την μπάλα. Αυτό σε κρατάει νεαρό, ζωντανό, με πάθος. Ο Θεός με έχει ευλογήσει σε ένα πράγμα. Δεν έχω παραελάχιστες ημέρες ξυνήσει και λέω, έστω για να πρέπει να πάω στη δουλειά. Ξυπνάω και λέω, δόξα τω Θεώ, πάω στη δουλειά. Οπότε δεν μπορώ, δεν περνάει από το μυαλό μου η ημέρα που δεν θα πάω στο γήπεδο, ας πούμε. Δεν έχει γίνει ακόμα πραγματικότητα. Κύριος Κυπριαγιώτης, από το Αγιώτης. Ναι, κύριε Κόρης, τον κύριο Ρωσαλά. Είχαμε πρόσφατα το παγκόσμιο ποδάσμα μπάσκετ, Ρωσία και Ελλάδα δεν πήγανε καλά. Έτσι, άστερα τη δική σας ματιά σε αυτό που είδατε. Και αυτό που είδαμε εμείς, αλλά θέλουμε να το ακούσουμε έτσι από το δικό σας στόμα, από την εμπειρία που έχετε. Τι ήταν αυτό που και οι δύο ομάδες δεν καταφέραν να πάνε πιο ψηλά, που μπορούσαν ενδεχομένως να πάνε και έχουν ενδείξει ότι έχουν δυνατότητες. Στη Ρωσία υπάρχει μια κρίση στο μπάσκετ, αν και τώρα δεν το παραδεχτούν. Γιατί δυστυχώς πολλοί από τους κούρκοντες είναι περασμένα μεγαλεία διηγώντας τον ακρές. Και ακόμα όταν τους μιλάς λένε Ολυμπίσκοι Τσαμπιόν. Και είχαν και βασικές απώλειες. Δηλαδή όταν χάνεις ένα Μοσκό και όταν χάνεις ένα Σβέτ, οι οποίοι είναι όλη η ομάδα σου. Δεν είναι, ξέρεις, τραυματισμού που είχαμε και εμείς τραυματισμούς, οι απώλειες, δηλαδή και πώς και αυτή η ΕΠΑ. Αυτή ήταν η βάση τελείως της ομάδας. Ήταν χάρη στους δυο σου καλύτερους παίκτες. Είναι δύσκολο να συνέβη. Στη δικιά μας περίπτωση πιστεύω ότι υπάρχουν πολύ πιο ειδικοί από μένα. Εγώ πιστεύω ότι από τη δικιά μεριά ήταν μια ομάδα η οποία δεν μπόρεσε να βρει το πρόσωπο που ήθελε να δείξει. Και ακόμα ψαχνόταν μέχρι τελευταία στιγμή. Τώρα ποιος θέλει, προπονητές, παίκτες κλπ. Δεν ξέρω. Και νομίζω ότι ταυτοχρόνως, αν και δεν θέλω να ρίξω ευθύνη σε δημοσιογράφους, ότι το παρακάνανε. Διότι όταν αρχίσαμε ας πούμε, και μιλάγαμε μετάλλιο, ας πούμε, και πριν πάμε, θεωρούσαν ότι αν δεν πάρουν μετάλλιο είναι αποτυχία, ανεβάσαν τόσο πολύ το πήγη. Δηλαδή, θα ήθελα να στηριχτώ σε αυτό που είπε ο Πόποβιτς. Όταν του είπανε για την αποτυχία της Αμερικής, λέει είναι ντροπή σας που αναφέρετε κάτι τέτοιο, διότι υποτιμάτε τις άλλες ομάδες. Υπήρχαν πάρα πολλές καλές ομάδες και το να χάνεις από πολύ καλή ομάδα δεν είναι ντροπή. Όταν εμείς, ας πούμε, θεωρούσαμε ότι χάσαμε από τις ομάδες που. Μάλλον δεν φτάσαμε στο επίπεδο που φτάσαμε, αλλά τις ομάδες που ήταν καλύτερες από εμάς, τότε νομίζω αδικείς και τον εαυτό σου, ας πούμε. Δεν ξέρεις που βρίσκεσαι. Αλλά αυτό είναι. Όσο και είπε ότι είναι το ίδιο μπάσκετ, ως προς ένα σημείο είναι άλλο μπάσκετ. Μπάσκετ είναι, αλλά είναι άλλες οι λογικές, άλλες οι φιλοσοφίες, άλλες οι του γενικού και του μπάσκετ. Κύριε Κουσταλά, ευχαριστώ πολύ.
Καλησπέρα και από μένα. Λαμπύρης Γιάννης από τα Νέα. Χαίρομαι πολύ που βλέπω τον παλιό στρατό. Δεν μπορώ να πω σου μιλήσει το κριτικό στρατό, μου σχολείσαι. Πολλάκι λάθη. Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω αν, επειδή είχες εμπειρίες και στην Ελλάδα και δουλεύεις πολλά χρόνια, εάν μπορούσες να γίνεις πρόεδρος ομοσπονδίας για ένα μήνα, δεν ξέρω αν έφτανε. Ποιο πιστεύεις με την εμπειρία σου του εξωτερικού ότι θα έπρεπε για το γυναικείο μπάσκετ, το οποίο πράγματι έχει μείνει πολύ στάσιμο, όχι λόγω των ομάδων, κάτι που θα έκανες και θα... ένα ίσως το πιο σημαντικό πράγμα που θεωρείς. Θέλω να σου πω κάτι το οποίο έχω σε αυτή τη διαδικασία που κάνω κάπου και γράφω. Θα ήθελα να επαναλάβω ένα πράγμα που έχω γράψει αρκετές φορές, αλλά στο κούβι του βόλτα όσο δεν πρώτα. Είναι ότι είμαστε η μόνη ομοσπονδία στην Ευρώπη, ακόμα και η Αλβανία, που είναι εφταμελή το Διοικητικό Συμβούλιο, που δεν έχει στο Διοικητικό Συμβούλιο γυναίκα. Και η αλήθεια είναι ότι εκτός από ένα-δύο άτομα, οι γυναίκες είναι η καρδιά εκπνεύμονης κατά της ομοσπονδίας. Χωρίς γυναίκες θα έχει πεθάνει η ομοσπονδία. Παρ' όλα αυτά δεν το αγνοεί τελείως. Εγώ πιστεύω ότι χρειαζόμασταν τη βοήθεια από τις παλιές αρτίδειες. Δεν είναι μια Βαρδάκη, μια Κωνσταντινίδου, μια τέτοια να μην μπορεί να είναι εδώ να συμμετάσχουν, να δίνουν τη γνώμη. Εγώ δεν θα βρουν τη λύση. Αλλά μας προτείνουν πιθανές λύσεις, Κωστάκη, τέτοια αυτά που δεν μπορώ να αναφέρω ώρες, ας πούμε, κλπ. Ελπίζω αυτή η κίνηση που φέρανε την Καλέντζου και την τέτοια την συνεθνική σαν βοηθή κτλ. Και αυτά, Γαρσίδου και αυτά, ότι δείχνει ότι βαρέθηκε να ασχολήσει και λέει δεν είμαστε ας κάνουμε ό,τι θέλουμε, ας πάρουμε ό,τι θέλουμε, διότι αυτό μπορεί να μας σώσει τώρα. Ως προς το πρόεδρο της Ομοσπονδίας δεν ξέρω εάν θα υπήρχαν αρκετά ναρκωτικά να κάνω να μπορέσω να το αντέξω. Ευχαριστώ. Μακάλος. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Ματσάκη, επειδή δίνεται χρόνια οι αθλητές της ΟΣΕΚΑ το παράδειγμα, και επειδή εδώ μιλάμε για ένα γυναικείο τουρνουά και μάλιστα με ομάδες ιστορικές, με ευρωπαϊκές ιστορικές, που μας κάνανε να αγαπήσουμε το γυναικείο μπάσκετ. Ήθελα το μήνυμα που θα λέγατε σε γυναίκες που μπορεί να έχουν κοινωνικά προβλήματα και θέλουν να έρθουν στο... Είναι ίσως λίγο πιο δύσκολο για τις γυναίκες να έρθουν να παίξουν μπάσκετ με καρότσι, όπως λέμε. Από ένα μήνυμα που να τους έβγαζε από το σπίτι και να τους έκανε να έρθουν στο γήπεδο. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα, δυστυχώς στην Ελλάδα είναι δύσκολο και για τους άντρες και για τις γυναίκες, γιατί είμαστε πάρα πολύ πίσω σε ό,τι έχει να κάνει και υποδομές για ατομικές ανάγκες και το μυαλό μας είναι πάρα πολύ πίσω. Τι να πούμε στις γυναίκες. Εγώ, ας πούμε, αγωνίζομαι στο Παναθηναϊκό. Έχουμε γυναίκα μέσα στην ομάδα που μπορεί να παίξει στην πεντάδα, δηλαδή μπορεί να είναι μεικτό το άθλημα. Πάνω απ' όλα είναι να το θέλει ο άλλος και πάνω απ' όλα είναι να τον βοηθήσει στο σπίτι του να βγει έξω. Το να πω εγώ έναν αθλητής δεν λέει κάτι. Το θέμα είναι ο άλλος που τον έχει στο σπίτι να του πει πιέσα το σπίτι σου και πήγαινε να αθλητής. Πήγαινε όχι μόνο στο μπάσκετ, στο οτιδήποτε. Γιατί είναι χρόνια ζωής αυτό το πράγμα. Όταν έχεις ένα θέμα, όχι σαν το δικό μου, έναν αγκοδριασμό, αλλά κάποιο άλλο θέμα, να είσαι ένα καρότσι και αυτά, αυτό το πράγμα, ο αθλητισμός, σου προσθέτει χρόνια ζωής. Οπότε, και σαν Παναθηναϊκός και σαν Ομοσπονδία και όλα αυτά, οποιοδήποτε θέλει, σίγουρα μπορούμε να τον βοηθήσουμε να βγει από το σπίτι του, να αθληθεί και να κάνει το οτιδήποτε. Μπορείτε τώρα να κάνετε και ερωτήσεις στους αθλητές, άλλους όλους, όποιος θέλει να πούμε. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον πρόεδρο της Ελευθερίας Μουσάτου, πώς γεννήθηκε η ιδέα του συγκεκριμένου τουρνουά και ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε σαν πρόεδρος μέσα από αυτό το γεγονός. Όπως ανέφερα και πιο μπροστά, η ελευθερία έχει αλλάξει επίπεδο πλέον. Θέλουμε να την πάμε ένα βήμα πιο μπροστά. Η ιδέα με τον φίλο τον Κώσταντο Πετρόπουλο εδώ πέρα ήταν αυτή να διοργανώσουμε ένα τουρνουά, έχει μεγαλύτερη εμπειρία από εμένα σίγουρα. Και έτσι το αποφασίσαμε αυτό μαζί με τους χορηγούς να κάνουμε ένα τέτοιο διεθνή τουρνουά στην πόλη μας με την υποστήριξη βέβαια για το Δήμο, έτσι, γιατί οι εγκαταστάσεις του Δήμου, οι χώροι εδώ είναι του Δήμου
συμπαρίσταται όσο μπορεί και αυτός. Έτσι. Και το μήνυμα που είναι να περάσουμε είναι στα παιδιά, να υπάρχει μια αθλητική συνεργασία, παιδεία, ευγενή άμυλα. Παράλληλα, συμβάλλουμε στην κοινωνική αλληλεγγύη και στην κοινωνική στήριξη του κοινωνικού μπάσκετ. Και μέσα από τους αγώνες αυτούς ευελπιστώ ότι θα έρθουν τα παιδιά να το αγαπήσουν και να πάμε κάτι καλύτερα. Γιατί, όπως είπε ο κ. Κωνσταντάς, δυστυχώς η Ομοσπονδία, από ό,τι είμαστε εμείς, πάμε συνεδριάσει εκεί πέρα, το γυναικείο μπάσκετ το έχουν σε τελευταία μοίρα, ίσως. Αυτά. Πρόεδρε, και στους πόρτους εδώ. Κάνε κάποιες διακοπές. Και λέω ειδικά για εσάς, αλλά και για τον κύριο Κόμπο που κάθεται εκεί στη γωνία. Θέλω να κάνω έτσι μια μικρή αναδρομή, θα έλεγα. Θέλω να σας φέρω πίσω τουλάχιστον 10 χρόνια. Εκεί που η ελευθερία Μοσχάτου μας έπαιζε στην Α1 Σκανά, στις γυναίκες. Στους άντρες έπαιζε στη Β' Σκανά. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν ότι, σαν ψέματα είναι, ότι έχει φτάσει ένα επίπεδο παραπάνω, όπως είπατε, ένα σκαλοπάτι παραπάνω, δύο ίσως, και αυτή τη στιγμή κάνει μια συνέντευξη τύπου για ένα διεθνής αγώνα, όπως είναι αυτό, το τουρνάμε στην Ελλάδα. Αυτό λοιπόν πώς σας φαίνεται, γιατί θα μου φαίνεται σαν ψέματα. Όντως, αν το συζητάγαμε πριν κάποια χρόνια, θα λέγαμε εντάξει, είναι ένα όνειρο. Η αλήθεια είναι μία. Αν δεν υπήρχαν χορηγοί, όπως είναι ο κύριος το Bread Factory, ο κύριος Πετρόπουλος ή ο κύριος Λιγόπουλος ή ο κύριος Τσαλαβατάρας, δυστυχώς δεν έχουμε τη δυνατότητα εμείς σαν ομάδα να ανέβουμε σκαλοπάτι παραπάνω. Δεν υπάρχουν τα λεφτά, αντικειμενικά. Αυτή είναι η αλήθεια. Δυστυχώς, όπως είπα και προηγουμένως, η Ομοσπονδία συνεχώς ζητάει λεφτά. Βάλτε λεφτά. Μα πώς μπορείς να κάνεις ανάπτυξη. Δηλαδή, αν δεν βρεις τους χορηγούς, όπως είπα, είναι ο κ. Πετρόπουλος, ο κ. Σαλαματάρας, ο κ. Λιγόπουλος ή ο κ. Αργυρόπουλος από τις Εσπερίδες, να τρέξουν, να ματώσουν εδώ το χέρι τσέπη. Δεν υπάρχουν πόλοι. Δυστυχώς. Θέλω να το κάνω επαγγελματικό. Ας κάνουμε κι εμείς μια λίγα, όπως είναι οι άντρες, και να προχωρήσουμε μόνοι μας. Η Ομοσπονδία δεν κάνει τίποτα. Δυστυχώς. Πάντως είναι ένα γεγονός, όπως λέω. Εγώ τιμώ το τουρνουά, το αφιερώνω αυτό στον Νίκο τον Κούκο. Θα το πω και στο κείμενο. Ο Νίκος ο Κούκος, 45 χρόνια στην Ελευθερία, τον θεωρώ ψυχή και σώμα και του το αφιερώνω. Γιατί αυτό ίσως δεν το φανταζόταν αυτό κάπου. Δημήτρης Ιωαννίδης από ibanka.gr. Θέλω να κάνω μια ερώτηση προς την εκπρόσωπο της Bread Factory. Το καλοκαίρι σε σύντομα πίστευσαν στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ Μαγαζίδιο και σταθήκατε αλόγως την προσπάθειά της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, στο οποίο κατέκτησε την πρώτη θέση. Η συνεργασία σας φαίνεται ότι συνεχίζεται με την παρουσία και της ΟΣΕΚΑ στο τουρνουά που διοργανώνει η Ελευθερία Μοσχάτου. Θα ήθελα αρκετά να ρωτήσω αν πρέπει να περιμένουμε μια συνεχόμενη και πιο σταθερή συνεργασία με την ΟΣΕΚΑ και δεύτερον, τι σημαίνει για εσάς και για την εταιρεία σας μια συνεργασία και μια χορηγία από μια ομοσπονδία όπως είναι η ΟΣΕΚΑ που απευθύνεται σε άτομα μερικές γυναίκες. Πράγματι, ξεκινήσαμε μια συνεργασία και όπως βλέπετε, βήμα-βήμα προσπαθούμε να τη μεγαλώσουμε. Η πρόθεσή μας είναι να κάνουμε και άλλα πράγματα μαζί στο μέλλον. Θέλουμε να σταθούμε δίπλα στην ομοσπονδία γιατί αξιολογούμε ότι κάνουμε μια εξαιρετική δουλειά. Είμαστε σε επικοινωνία με τον κύριο Καλούδη, συζητάμε διάφορα θεματάκια. Τις επόμενες μέρες θα κάνουμε μια επιπλέον συνέντευξη για να δούμε τι προοπτικές μεγαλύτερες μπορεί να έχει αυτή η συνεργασία. Σε ό,τι αφορά το γιατί το κάνουμε, σας είπα ότι το Bread Factory έχει ανοιχτό το βλέμμα του προς την κοινωνία. Δεν μπορούμε να έχουμε αποκλεισμούς και είναι και ένα μήνυμα για το νόημα της ζωής. Θέλουμε όλοι μαζί με αυτόν τον τρόπο να φωνάξουμε δυνατά ότι μέσα από την ποιότητα την οποία εκφράζουν τα καταστήματά μας, ερχόμαστε να συναντήσουμε μια ποιότητα την οποία εκφράζουν τα παιδιά, μια ποιότητα ζωής. Άρα
το βλέμμα μας και την τιμή μας προς το μέλλον και για τη δημιουργία είναι κοινό. Είναι ξεκάθαρο το μήνυμα, είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα, αντί να υπάρχει η ευαισθησία και η διάθεση για να κάνεις πράγματα στη ζωή. Λοιπόν, υπάρχουν δύο εικόνες. Η εικόνα η καλοκαιρινή που βλέπαμε το γυναικείο μπάσκετ να διαλύεται, ομάδες να μην κατεβαίνουν, να μην δέχονται τις συμμετοχές στην ΑΕΝΑ. Μια εικόνα που δεν αξίζει, νομίζω, στο γυναικείο μπάσκετ. Υπάρχει η εικόνα ενός διεθνούς τουρνουά, με ομάδες που παράγοντες που έρχονται με κέφι, καλύπτουν μια τεράστια δύναμη του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Η πραγματική εικόνα του γυναικείου μπάσκετ, ποια είναι, θα λέω από τους ίδιους προγραμματιστές, είναι η εικόνα η καλοκαιρινή. Και εδώ απλά είναι κάτι που αφορά την ιδιωτική πρωτοβουλία και ξεχωρίζει. Είναι η εικόνα αυτή που περιμένουμε να δούμε σε αυτό το τουρνουά και θα έπρεπε προφανώς να γίνουν κάποια βήματα για να αλλάξει αυτό που ζήσαμε το καλοκαίρι. Απλά να διορθώσω, κ. Ματσάκη, η Ιωάννη δεν τρέπει σε εμάς την ομάδα. Απλά εσύ παίζει στα ρεκόρτες, έτσι. Λες για παρά και σε απαντήσει. Εγώ πιστεύω ότι η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Δηλαδή, καλώς κακώς στο γυναικείο χώρο στην Ελλάδα, η βιτρίνα μας είναι πολύ καλή, ιδιαίτερα όταν ξεκινάει η χρονιά, αλλά τις νεκρές περιόδους έχουμε πολλά διαστήματα που ειλικρινά και εμείς οι ίδιοι, οι οποίοι βοηθάμε όλο αυτό το χώρο που καθορίζει για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια πλατφόρμα να περιθέψουμε το ελληνικό γυναικείο μπάσκετ, απορούμε κάποιες φορές γιατί το κάνουμε, γιατί η βοήθεια που έχουμε από παράγοντες που πράγματι να βοηθήσουν, δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες για ομοσπονδίες, για το ένα και το άλλο, δεν είναι καλλιτική. Θα πω ένα πράγμα μόνο. Η Αλφα είναι γυναικό, είναι η μόνη κατηγορία υψηλού επίπεδου σε οποιοδήποτε άτομα, είτε είναι βόλβε, είτε είναι μπάσκετ, είναι η Αλφα είναι γυναικό που δεν έχει καμία, μα καμία βοήθεια ούτε από το κράτος, ούτε από πολιτείες που έρχονται από την Ομοσπονδία και τι εννοώ. Δεν έχουμε καμία, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή ούτε τηλεοπτικά, πληρώνουμε τους διαιτητές, πες μάλιστα, γιατί για να είναι καλύτερο το άθλημα, πρέπει να έχουμε τρεις διαιτητές. Το πείσμα πληρώνει στο τρίτο διαιτητή, φυσικά, φυσικά οι εκμοδότες και όχι οι Ομοσπονδία. Κάθε χρόνο οι παροχές της Ομοσπονδίας μειώνονται και εντάξει, θεωρώ ότι έχουμε πει απλά από συνήθεια είμαστε γίνονται αυτά από τα βήματα και καθαρά εξαιτία τη ιδιωτική πρωτοβουλία και κάποιων χορηγών και ή κάποιων ατόμων που είμαστε αδερά πραγματικοί, αλλά ουσιαστικά κάνουμε εγμονωσία σε κάτι το οποίο πασχίζει, από ο οποίο πασχίζει και δεν ενώ πιστεύω ότι αν συσχεωνόμασταν όλοι, θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι εξαιρετικό με μακρόχρονο πλάνο, γιατί στην Ελλάδα έχουμε ένα τεράστιο ποσό. Έχουμε τεχνογνωσία του μπάσκετ. Γι' αυτό το ξεχνάμε ότι ενώ είμαστε μια μικρή χώρα, το μπάσκετ είναι το νούμερο ένα άθλημα και σε αντρικό και σε γυναικείο και μας έχει χαρίσει τεράστιες κινήσεις και χαρές. Έχουμε πολλούς παράγοντες που διαφέρουν στο εξωτερικό, γιατί έχουμε καλό, αλλά δεν έχουμε οργάνωση και υποστήριξη από άλλους τομείς. Δυστυχώς κάποια στιγμή και η λίγη που έχουμε απομείνει θα απογοητευτούμε και η εικόνα του καλοκαιριού θα γίνει δυστυχώς η πραγματικότητα. Αυτή τη στιγμή ξεγελάμε την πραγματικότητα. Αλλά θέλω να ακούσω το πρόγραμμα του κινδύνου ότι αν δεν γίνει κάτι άμεσα εκτελεστικά, δυστυχώς η τραγική κατάσταση ίσως γίνει η πραγματικότητα μας και μόνο σε ομαδικό επίπεδο και σε επίπεδο εθνικής. Δηλαδή πρέπει να προβληματιστούμε σε όλους τους τομείς και αυτά που περνάμε οι δύσκολες στιγμές να μας δίνουμε τρόπος για να μπορέσουμε να καταφέρουμε τρόπο να ξυπνήσουμε και να απαντήσουμε προς τα πάντα και όχι να πηγαίνουμε με κίνητρα να καλύπτουμε και αυξηρώνουμε ένα υπάρχον πρόβλημα που πάει και τα τελευταία χρόνια στον χώρο. Κύριε Σκοβός. Εγώ θέλω να προσεγγίσω το θέμα λίγο από τεχνικής πλευράς και όχι τόσο διοικητικά. Θέλω να πω ότι όντως η αλήθεια είναι κάπου στη μέση, η πραγματικότητα δηλαδή. Εμένα
με εντυπωσιάζουν κάποια πράγματα που γίνονται. Δηλαδή, βλέπω ομάδα η οποία την περσινή σεζόν κάλυψε στα play out με νύχια και μελόγια να σώσει την κατηγορία και μετά από ένα μήνα δήλωνε ότι δεν τη θέλω την κατηγορία, δεν θα κατέβω. Είναι στο λαιμό της μια άλλη ομάδα η οποία ήθελε πάρα πολύ να πέσει, είχε ξοδέψει χρήματα και ένα πλάνο, ένα σχέδιο, έχασε την κατηγορία, πήγε πάλι στην Αρπαδίου. Η ομάδα λοιπόν αυτή που σώθηκε επιστρέφει στην Αρπαδίου. Περνάει ένας μήνας και κάνει κινήσεις για προγραμματισμό στην Αρπαδίου. Δηλαδή που πρέπει να αναλύνει πάλι. Δεν μπορώ να την καταλάβω αυτή τη λογική που συμβαίνει στα σωματεία. Μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι η περσινή ομάδα είχε το μεγαλύτερο μπάτζετ πίσω από τον Ολυμπιακό. Δεν κατάφερε να ανταποκριθεί, αποσύρθηκε εντελώς από το πρωτάθλημα. Και γενικά βλέπω ότι δεν υπάρχει ένα σωστό σχέδιο ώστε τα σωματεία να πάνε βήμα-βήμα, να φτάσουν στην ΑΕΝΑ και να μην κάνουν υπερβάσεις. Απλά και μόνο να προσπαθούν με σωστά βήματα και σταθερά να φτιάξουν την ομάδα τους έτσι, να σταθεροποιηθεί στην κατηγορία. Αν αυτό το κάνουν όλες οι ομάδες, τότε το πρωτάθλημα θα είναι πιο ισχυρό και πιστεύω ότι όταν έχεις ισχυρό πρωτάθλημα, μπορείς να διεκδικήσεις και πράγματα και από την Ομοσπονδία, μπορείς να βρεις χορηγούς. Σίγουρα παίζει ρόλο η κοινωνική μετάδοση για να συμβούν όλα αυτά. Νομίζω είναι ένα τρενάκι από διάφορες κινήσεις που πρέπει να γίνουν. Θεωρώ ότι από την άλλη πλευρά, ότι η Ελευθερία Μοσχάτου, το διοργανώσει αυτό του ΝΟΑ, κάνει υπέρβαση. Δεν γίνονται συχνά παιδιά του ΝΟΑ. Έχει κάνει διαγωνιστικά την υπέρβασή της. Και αυτό φαίνεται και πιστεύω ότι είναι μια ομάδα, επειδή έχω εργαστεί στο Μοσχάτο, που είναι τόσο υποκυρέοι οι άνθρωποι που την απαρτίζουν, που αυτό που σημαίνει τώρα δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή, ο κ. Δημητρίου αναφέρθηκε στον κ. Κόκο και μίλησε για τα τελευταία 10 χρόνια ο κ. Χριστόπουλος. Μπορώ να πω ότι η Ελευθερία Μοσχάτου έχει ξεκινήσει 20 χρόνια πριν να κάνει σταθερά μικρά βήματα και εμένα μου δίνει μεγάλη χαρά εδώ που έχει φτάσει τώρα. Πιστεύω ότι όλα τα σωματεία πρέπει να ακολουθήσουν αυτόν τον δρόμο και θέλοντας να μιλήσω και για την ομάδα μου και νομίζω ότι λίγο παράλληλα είναι και η ομάδα του Σκότη ότι έκανε ένα κύκλο, κατέβηκε χαμηλά, δεν βιάστηκε να επιστρέψει, επέστρεψε 3 χρόνια που είχε στην Α1 και με μικρά βήματα και σωστές κινήσεις κάθε χρόνο προσπαθεί να παρουσιαστεί ένα πόντο ψηλότερη. Λοιπόν, νομίζω ότι λείπει η υπομονή από τις ομάδες και λείπει και το πλάνο. Και εν συνεχεία, αν οι ομάδες κάνουν αυτό που πρέπει, εν συνεχεία νομίζω ότι και η Ομοσπονδία ελπίζω να πράξει τα βέβαια. Ευχαριστώ. Κύριος Καμπιόπουλος. Τώρα, όσον αφορά το Γιώργο και την ερώτηση που έκανε, η άποψή μου είναι ότι το γυναικείο μπάσκετ για την Ομοσπονδία, μάλλον η Ομοσπονδία για το γυναικείο μπάσκετ δεν ασχολείται καθόλου. Δεν ασχολείται ούτε για καλό, ούτε για κακό. Ούτε την ενδιαφέρει τι θα γίνει, ούτε την ενδιαφέρει πώς μπορεί να το καλύτερες. Τα έξοδα πια έχουν μεταφερθεί όλα στις ομάδες. 3 διαιτητές, γραμματεία, γιατρός, ταξίδια, δέντρο κλήρανς, δελτία ξένων παιδιών, 250 ευρώ εκάστη. Πηγαίνουμε λοιπόν και στηρίζεται σε ένα κομμάτι το οποίο λέγεται ευγενική χορηγία κάποιων ανθρώπων. Η εικόνα, Γιώργο μου, είναι καλοκαιρινή. Αυτή είναι η εικόνα του γυναικείου μπάσκετ. Στη διαδρομή, αν θα βρεθούν κάποιοι γραφικοί, τρελοί, κάποιοι οι οποίοι αγαπάνε τον αθλητισμό και βάλουν κάποια χρήματα, το γυναικείο μπάσκετ ξαναπέμπει μπροστά χωρίς μακροχρόνιους στόχους και προοπτικές, αλλά για άλλη μια χρονιά να ζήσει και να επιβιώσει. Που πρώτο το καλοκαίρι θα ξαναζήσουμε τα ίδια πράγματα που ζήσαμε αυτό το καλοκαίρι, γιατί αυτό το χειμώνα δεν θα γίνει τίποτα που θα αλλάξει το γυναικείο μπάσκετ. Κάποιοι τρελοί στα κανιά θα βάλουν κάποια λεφτά, κάποιοι νεόκοποι στα Γιάννενα, κάποιοι που βάζουν πολλά λεφτά κάποια χρόνια από την τσέπη τους
Και τώρα φέτος είχαμε κάτι προβλήματα, κάτι μπαν, κάτι τέτοια. Του χρόνου θα σκεφτούν ότι έχω βάλει 150-200, δεν ξέρω πόσα λεφτά έχω βάλει και θα την κάνουν με ελαφρά τη δωματάκια. Κάποια άλλη ομάδα θα βγει και αυτό το πράγμα θα γίνει. Το γυναικείο μπάσκετ με αυτούς τους, με αυτόν τον τρόπο που λειτουργεί, με παιδάκια που στις παγκορασίδες, στο μίνι και σε όλα αυτά στείνονται σε μια σονάρα με πούλμαν να μην περνάει τίποτα και ξεκινάμε να παίξουμε και το στόχος μας είναι να κερδίσει η ομάδα μου για να κατακτήσει το μίνι, τις παγκορασίδες, τις κορασίδες και το οτιδήποτε, δεν έχει μέλλον. Δεν έχει μέλλον από τους μπαμπάδες μανατζαρέους, δεν έχει μέλλον από τους original μανατζαρέους και δεν έχει μέλλον από τους συλλόγους που οι περισσότεροι το μόνο που τους ενδιαφέρει δεν είναι τα παιδιά να παίξουν μπάσκετ, αλλά τι προνόμες πρακτική θα κάνουμε και πόσο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να ανακυκλώσουμε αυτά τα λεφτά. Αυτό είναι το γυναικείο μπάσκετ. Είναι για το οποίο το λόγο είναι την κυρία Κεχελιά. Φέτος συμπληρώνονται 10 χρόνια από τότε που ο Αθηναϊκός έκανε μεγαλύτερη επιτυχία στο εθνικό γυναικείο μπάσκετ. 10 χρόνια μετά, κοιτάζοντας λίγο πίσω, γιατί ήταν και οι δύο παρόντες, ο οποίος ήταν και λίγο πριν ο Γαβρίλος που είχε ξεκινήσει την ιστορία, κοιτάζοντας σε αυτή τη δεκαετία, νιώθουν ότι δικαιώθηκε αυτός ο αγώνας, αυτή η επιτυχία, ότι έφερε αυτό που θα έπρεπε, φαντάζονταν τον εαυτό του διαφορετικά 10 χρόνια μετά. Δεν έγινε το αυτονόητο. Δηλαδή, εγώ ήμουν πρόεδρο στην εποχή του Ευρωπαϊκού. Τα δύο τελευταία χρόνια είχαμε διοργανώσει περίπου 40 ή 42 ευρωπαϊκά παιχνίδια. Σου θυμίζω, Γιώργο, ότι την προηγούμενη χρονιά είχαμε φτάσει σε 8. Έτσι, είχαμε αποκλειστεί για 3 πόντους Αττικούς. Περιμένουμε λοιπόν κάποια στιγμή να έρθει κάποιος και να μας πει: «Ελάτε ρε παιδιά, να μας πείτε τι ζήσατε, τι είδατε, πώς το κάνατε, να μπορέσουμε και εμείς να συμβάλλουμε ή να σας πούμε ότι είδαμε και αυτή την λεπτομέρεια που σας λείπει, να γίνουμε όλοι καλύτεροι». Δεν έγινε ποτέ. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι όταν δεν μπορείς απλά τουλάχιστον να συζητήσεις πώς καταφέραμε, πώς κάναμε μια επιτυχία, δεν υπήρχε κανένα μέλλον. Πέρασε λοιπόν, ξεχάστηκε, περασμένα μεγαλεία πηγώντας τον Αγγλές και καταλαβαίνεις ότι από τότε μέχρι και σήμερα, παρόλο που ο Ολυμπιακός προσπαθεί και δεχόμαστε και καλή επιτυχία στις ευρωπαϊκές του διοργανώσεις, είναι μια μεμονωμένη ενέργεια. Δεν γίνεται τίποτα συντονισμένο. Έπρεπε λοιπόν τότε και μια πολύ σημαντική εξέλιξη είναι η παρακαταθήκη την οποία θα δημιουργήσουμε, ας πούμε, για τον Τζόρτζη και ο Λάκο. Ο Τζόρτζης πραγματικά εκτιμήθηκε τη δουλειά που έκανε, δούλεψε σε πολλά μεγάλα ευρωπαϊκά σωματεία, ακόμα και τώρα, γιατί κάτι ήτανε. Το καλέσαμε, συζητήσαμε. Αυτό δεν έγινε ποτέ στην Ελλάδα. Τουλάχιστον να μπορούμε να πούμε και εμείς τι κάναμε. Δεν ξέρω η ζωή. Συνεχίζω τον μπάσκετ, είναι γιατί είναι πάντα καλοκαίρι στην Α. Δεν υπάρχουν υποδομές, δεν υπάρχει βελτίωση, δεν υπάρχει τίποτα, δεν έχουν βγει παίκτριες από την δεκαετία και μετά. Πίστευα ότι ο Αθηναϊκός θα είναι η σημαία του γυναικείου μπάσκετ. Το πίστευα εγώ, πίστευα στις παίκτριες, ότι θα βλέπουν οι ομάδες τα κορίτσια, τα μικρά κορίτσια, τι έχουν καταφέρει το 2010 αυτά τα 12 κορίτσια και θα θέλουν να γίνουν σαν αυτές. Εγώ, αντί να δω κάτι καλύτερο, είναι ότι όλο αυτό σκεπάστηκε, ξεχάστηκε. Και με λυπεί. Και έχω φτάσει στάντα 40 και ακόμα παίζω μπάσκετ στην Αθήνα. Και δεν βλέπω τίποτα πίσω. Μόλις θέλεις να σου πω κάτω σύμβησης κάτι άλλο, ότι είχαμε τότε και την απεριόριστη βοήθεια από τον Νίκο τον Χαρδαλιά, έτσι, τον οποίο θα μπορούσαμε όλοι μας να τον εκμεταλλευτούμε και να αξιοποιήσουμε την επιτυχία. Ούτε ο Νίκος τελικά αξιοποιήθηκε όπως έπρεπε, σε καμία περίπτωση.
είχαμε ακριβώς το αντίθετο φαινόμενο. Λες και έκανε κάτι πολύ μεγάλο κακό και πολεμήθηκε. Και πολεμήθηκε και πολύ άσχημα. Χωρίς να θέλω να αναφέρω ονόματα, υπήρχε εκπρόσωπος ομάδας όταν είχαμε εξασφαλίσει παίκτρια να παίξει με τα ελληνικά χρώματα και να είναι και το πεντάρι της ελληνικής ομάδας για τα επόμενα χρόνια. Μπορεί να σου πει και ο Τζόρτζης ποιο είναι, ποια είναι η κοπέλα. Είχαμε εκπρόσωπο σωματείο, ο οποίος με το που άνοιγε η Ομοσπονδία και έκλεινε, ήταν απ' έξω και πολεμούσε με οποιοδήποτε τρόπο αυτή η κοπέλα να μην αγωνιστεί με τα ελληνικά χρώματα. Ας κοιτάξουμε λοιπόν εκ των έσω ποιος αγαπάει και ποιος πολεμάει την προσπάθεια και το ξανασυζητάμε. Ερώτηση άλλη σε εμά, κ. Χριστόπουλο. Μια ερώτηση απευθύνω στη Μαρία. Μαρία, πριν λίγο ο πρόεδρος, κατά λάθος νομίζω, το ήθελε. Είναι η ευχή του, είναι η ελπίδα του, είναι κάτι για την ελευθερία ότι θα βρεθεί στην Ευρώπη. Δεν ξέρω αν το άκουσες. Εσύ πιστεύεις αυτό να το ίδιο. Η αλήθεια είναι ότι κάτι άκουσα. Φαντάζομαι ότι είναι μια επιθυμία η οποία, αν υπάρχει, καλώς υπάρχει. Όλοι μπορούμε να σκεφτόμαστε και να ονειρευόμαστε πράγματα και να θέλουμε να γίνουμε καλύτεροι για να πηγαίνουμε να πούμε μπροστά. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι τώρα δεν είναι κατάλληλη στιγμή να συζητήσουμε κάτι τέτοιο. Έχουμε να το κάνουμε μπροστά μα. Έχουμε μια δεδομένη καλή πορεία τη περσινή χρονιά στην Α1. Είμαστε δεύτερη κοινά στην κατηγορία. Οπότε φαντάζομαι ότι ο στόχο όλων είναι να κάνουμε ένα βήμα μπροστά, να πάμε ένα βήμα παραπάνω. Και στο τέλο τη χρονιά, εξαρτηρώντα την όλη πορεία την οποία θα έχουμε δείξει κατά τη διάρκεια τη χρονιά, θα μπορούμε να σκεφτούμε αν και πόσο και η ομάδα αγωνιστικά έχει τη δυνατότητα να πάει ένα βήμα παραπάνω και να το προσέξει κάτι τέτοιο. Αν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ως χορηγοί θα μπορέσουν να στήξουν μια τέτοια προσπάθεια. Αλλά αυτό νομίζω ότι είναι κουβέντε πολύ μελλοντικέ και πρέπει να έχει κάτι μπροστά σε αυτά που έχω και σε αυτά που είναι δεδομένα. Έχουμε κάτι άλλο. Θέλουμε να ρωτήσουμε κάτι άλλο. Λοιπόν, εγώ θα θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, ειλικρινά. Ιδιαίτερως θα κάνω μια αμνία στο φίλο με επιτρέπει έτσι να το λέω, και το γνώρισα μόλις λίγο διάστημα. Είσαι δάσκαλος δίπλα. Εντάξει. Δεν θα μπορούσα να κάνω τίποτα αν δεν είχα τη συμπαράσταση και τη βοήθεια του αδερφού μου, του Γιώργου Πετρόπουλου. Εντάξει, συμφωνούμε σε αυτό, αλλά εγώ μαθαίνω από σένα. Και η συνεργασία μας ελπίζω να συνεχιστεί και σε άλλα επίπεδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορούμε να περάσουμε έτσι να στο κουφέ λίγο και μπορούμε να μιλήσουμε και λίγο χαλαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.